για εκείνη. Διαβάζει αρνητικά τις φράσεις, δηλαδή τη ρωτάει εδώ πέρα, ωραία τσάντα. Άρα λες ότι είμαι materialistic, δηλαδή έχω ταλαντούχο, έχεις μεγάλη υποψία, άργησες 5 λεπτά, πού είναι ο Χούζη που είσαι μαζί, και εδώ πέρα κάτι το απαντάει που δεν το διαβάζω. Όταν είσαστε 5 μοιάζετε με καρτούν, δηλαδή σκέψεις. Δηλαδή δεν είσαι πιστός σε άλλους. Άσχημα ασθένεια είναι σαν την παρανοϊκή σχιζοφρένεια περίπου. Βασικά είναι στην σχιζοφρένεια περίπου, αλλά είναι διαταραχή προσωπικότητας. Είναι παρανοϊκή personality disorder, είναι στην ουσία το αντίθετο της antisocial. Δηλαδή ο παρανοϊκός είναι κοινωνικός, απλά έχει αρνητικές σκέψεις για τους άλλους. Δηλαδή τους βλέπει όλους με καχυποψία. Λοιπόν, είδαμε και την paranoid, και αυτή η γενετική βάση φυσικά. Άγνωση όμως η κύρια πηγή. Βασικά δεν είναι απαραίτητα να είναι η βάση να είναι γενετική, μπορεί να είναι και κοινωνική, μπορεί να είναι οικογενειακή. Γιατί ας πούμε υπάρχουν περιπτώσεις όπου ας πούμε ένας άνθρωπος τον βίασαν και μετά αυτός ανέπτυξε σχιζοφρένεια. Ή ας πούμε ότι πέθανε ένας φίλος του και αυτός ανέπτυξε παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Ας πούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και μετά είναι οι καταστάσεις mood. Δηλαδή οι καταστάσεις της. Είναι όλες τις που είδαμε. Οι διαταραχές της διάθεσης, mood disorders που λέμε. Και ποιες είναι? Είναι ένας πίνακας εδώ πέρα. Είναι στην ουσία αυτές που έχουμε δει. Είναι η μανία, είναι η υπομανία, είναι η μανία με την ψύχωση, η δύσμια, η μεσαία κατάθλιψη, η μεγάλη κατάθλιψη. Και μετά είναι η μεγάλη κατάθλιψη και η ψυχώση μαζί. Και μετά αυτά κάνουν κυκλοθυμία, διαταραχή προσωπικότητας και τελικά μετά θα γίνει διπολική. Εδώ πέρα έχουμε μια φωτογραφία στο Wikipedia ενός ανθρώπου που περπατάει καταθλιπτικός και η κατάσταση, η τύπη των διαταραχών mood είναι η κατάθλιψη, η κυκλοθυμική, η δυσμική, η ψυχική, η κυκλοθυμία και η μεγάλη διπολική διαταραχή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το επόμενο μας βίντεο, θα ανεβεί και μετά θα ετοιμάσω και για το επόμενο, το οποίο θα είναι για τις καταστάσεις άγχους. Anxiety disorders στα αγγλικά. Έχουμε αναλύσει σχιζοφρένεια, έχουμε αναλύσει διπολικές. Οπότε, anyway, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.